Σκέφτομαι τι να πούμε. Όλα τα κύρια σημεία τα είπαμε στο κύριο. Εκείνο που απομένει τώρα είναι πώς θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού όταν θα καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού. Και κάτω από το θρόνο του Θεού τρέχει ποταμός πύρινος. Φωτιά δεν λέγει. Δια του πυρός λέγει θα καθαρίσει τα πάντα ο Θεός. Και εκείνον το οποίο παρακολουθεί κανείς είναι ότι ο άνθρωπος μένει μόνος του την ώρα της κρίσεως. Δεν έχει κανέναν κοντά του. Αλλά το περισσότερο από όλα, το περισσότερο από όλα είναι το σημείο που αποχωρίζεται ο άνθρωπος από το Θεό. Γι' αυτό για να αγαπήσεις τον Θεό, όπως είπαμε στο Θείο Κήρυγμα, είναι να φοβάσαι την κόλαση και αγαπάς τον Θεό. Διότι όποιος αγαπά τον Θεό, τον φυλάει από την κόλαση ο Θεός. Γι' αυτό πρέπει να ενθυμούμεθα την κόλαση για να μπορούμε να σωθούμε. Θέλει να αγαπήσεις τον Θεό, να θυμίσαι την κόλαση. Εκείνο το Ιωάννη του Χρυσοστόμου είναι το πολύ, πολύ συγκινητικό που έρχεσαι να κοροϊδεύουν τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, που είναι η κόλαση, που είναι η κόλαση. Και εκείνος τους απαντά, απαρακαλείται να φύγεται από την κόλαση, γιατί που είναι άλλο θέμα. Ο Ζήνων της Κωνσταντινούπολης, ο βασιλιάς, ήταν ένας από τους πιο χειρότερους βασιλιάδες που εκκυβέρνησαν την Κωνσταντινούπολη. Είχε ένα χαρακτήρα πολύ κακό και το περισσότερο από όλα ήταν μέθυσος. Μέθυσος, μεθυσμένος κάθε μέρα. Κατασκανδάλισε τους στρατιώτες, τους αξιωματικούς, των λαών του και είχε μία γυναίκα πολύ ευσεβεστάτη, η Αριάδνη Αυγούστα. Τον συμβούλευε και δεν ακούει κανενός. Μία ημέρα έμεινε ανέστητος. Το πολύ ποτό που ήπιε έμεινε και δεν μιλούσε, ούτε ελαλούσε, ούτε τίποτα, σαν πεθαμένος. Και τι κάνει η γυναίκα του. Διατάζει και τον βάζω μέσα σε ένα λάκκο. Το σκεπάζουν από πάνω και είπε μην τυχόν και έρθει κανείς και ανοίξει το λάκκο αυτό. Οπότε πέρασαν οι μέθοι και όπως πέρασαν οι μέθοι κοιτάζει ένα σκότος, σκοτάδι. Κλωτσά το στίχους, φωνάζει, κανείς δεν το ακούει. Ξαναφωνάζει, κανείς δεν το ακούει. Θυμώνει, οργίζεται, ποιο είναι να τον ακούσει. Και το τέλος του ήταν να πεθάνει μέσα σε εκείνο το σκοτάδι, το σκοτάδι. Αυτό το σύνθημα που παίρνουμε είναι ότι όταν φύγεις από το Θεό και πέσεις μέσα στο σκοτάδι το πηχτό, εκεί αρχίζουν υπάρχουν όλα τα οποία λέγει το Ευαγγέλιο. Σκόλιξ ακίνητος, το πυρ ουσβαίνεται, ο κλαθμός και ο βρυγμός των οδόντων. Όλα αυτά τα λέγει το Ευαγγέλιο. Ποιος τα ακούει, ποιος τα ακούει, ποιος τα λαμβάνει υπόψη. Γι' αυτό με παρακαλούμε τον Θεό με να μας δίδει φώτιση και γνώση.
Γιατί αν όλα τα βλέπουμε και λέμε ότι αυτά δεν είναι για μένα, ξέρετε, είχε έναν επίτροπο της Εκκλησίας, ο οποίος ήταν πάμπλουτος. Όλο τον χρόνο ήταν στο παγκάρι του ναού. Έλειπε μόνο μια φορά, όταν ήταν η παραβολή του άφρονος πλουσίου. Δεν ήθελε να την ακούσει. Λένε, μα τι κάνει αυτός, πού πάει κάθε χρόνο του την ημέρα, γιατί λείπει. Διότι δεν ήθελε να ακούσει αυτό που είχε. Έτσι παθαίνουν οι περισσότεροι όταν γίνεται το κήρυγμα, λέει, για μένα είναι το κήρυγμα. Ο άλλος λέει, για μένα είναι το κήρυγμα. Μα το κήρυγμα είναι ο λόγος του Θεού, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία βάζει μέσα στη ψυχή του καθενός την ώρα εκείνη ό,τι βγει από το στόμα του λειτουργού, του ιεροκήρυκος. Τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, λέει, όταν σκηνώσει μέσα στην καρδούλα σου, τότε είσαι όλος κοντά στο Θεό. Και εκείνο το οποίο λέγει σήμερα είναι ένα συγκινητικό μέρος, μια φράση η οποία λέγει, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία από καταβολή κόσμου. Κληρονομήσατε. Κληρονόμος είναι αυτός ο οποίος έχει παιδιά και τους αφήνει την περιουσία, να αφήνει ό,τι έχει, γιατί είναι κληρονόμητο. Εδώ μας λέγει εμάς κληρονόμος του Θεού. Πόσο βαθύ είναι τούτο το κάθε μια λέξη του Ευαγγελίου. Και ο ψώμεθα αυτόν καθώς σας στήλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι όμοιοι αυτό εσώμεθα. Θα είμεθα όμοιοι όπως είναι ο Θεός και θα τον δούμε τον Θεό τον ίδιο όπως είναι. Να γίνουμε κληρονόμοι του Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Ο Χριστός μας ως άνθρωπος γίνεται κληρονόμος του Θεού Πατρός. Και εμείς ως οπαδοί του Χριστού είμεθα συγκληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών. Μα το σκεφτήκαμε καλά τούτο το πράγμα που λέμε τώρα. Ξέρεις τι θα πει να πάει ο Απόστολος Παύλος εκεί να τα δει και να επιστρέψει πίσω. Όταν επέστρεψε πίσω λέει, τα βλέπω όλα σκουπίδια, λέει. Εκείνο το οποίο με αφορά, λέει, είναι να φύγω από αυτόν τον κόσμο, να πάω εκεί που τα είδα αυτά. Εμείς λέμε και τι είναι ο παράδεισος, τι είναι η κόλαση. Τι είναι η κόλαση. Ούτε ο χειρότερος μας εχθρός, ο χειρότερος μας εχθρός που μας έκανε κακό, να μην πάει στην κόλαση. Να παρακαλούμε πολύ για εκείνους που μας αδικούν, για εκείνους που μας καταδιώκουν, για εκείνους που μας συκοφαντούν, για εκείνους. Κάνετε προσευχή, όσο το δυνατόν, περισσότερη προσευχή, περισσότερη προσευχή. Και ο Πανάγαθος μπορεί να τον ελεήσει τον άνθρωπο αυτό με την προσευχή εκείνου που αδικείται και να το σώσει. Και όταν γίνει σε αιτία να σωθεί μια ψυχή, καλύπτεις πλήθος αμαρτιών. Σήμερα ο Απόστολος που μας είπε ο κύριος Νίκος, τόσο όμορφα, τόσο καλά, τόσο καθαρά, αφορούσε τους Κορινθίους, οι οποίοι ήρθαν κοντά στο Χριστό. Και όταν ήρθαν κοντά στο Χριστό, τους έβλεπαν τους άλλους που θυσίαζαν στα είδωλα και πήγαιναν και αντί να τα βάλουν στα είδωλα, τα τρώγανε αυτοί. Γιατί τα τρώγανε, διότι ξέρανε ότι δεν υπάρχουν είδωλα. Ο Απόστολος Παύλος όμως που τα είδε όλα αυτά, λέγει, καλά λέει, εσείς που είστε κοντά μου, ξέρετε ότι δεν υπάρχουν είδωλα και τρώτε αυτά τα ειδωλόθητα. Ένας όμως ο οποίος είναι μακριά, λέγει, και σας βλέπει ότι κάνετε αυτό, εσείς, λέγει, τον σκανδαλίζετε. Γι' αυτό καλύτερα να μην φάγω ποτέ κρέας στον αιώνα παρά να σκανδαλίσω τον αδελφό μου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Τούτη είναι η σημασία της σημερινής αποστολικής περικοπής που είπαμε. Και λέγει σε ένα σημείο, ούτε αν φάγουμε, λέγει, περισσεύουμε, ούτε αν δεν φάγουμε, νηστερούμε. Και εκείνος ο οποίος κάνει την νηστεία του και την πίστη του στον Θεό, έχει κέρδος πάντοτε.
αυτό που λέγουν οι άσχετοι, ότι η νηστεία είναι για τους καθυστερημένους, για τους παπάδες, για τους καλογύρους. Αχ, τα καημένα τα πλάσματα, τι έχουνε να κερδίσουν. Να κερδίσουν το σκοτάδι, όχι το φως. Ο Κύριος μας, ο οποίος ήταν Θεός και μας έδειξε πρώτος ότι πρέπει να νηστεύουμε, αλλά και κάτι άλλο το οποίο θα πούμε την ερχόμενη Κυριακή με τη βοήθεια του Θεού μας. Πώς έβγαινε ο Αδάμ από τον Παράδεισο, πώς έβγαινε η Εύα από τον Παράδεισο? Με το φαγητό. Με το φαγητό. Δηλαδή, ήθελε να φάει από αυτό το οποίο επιδόρεψε ο Θεός. Και εμείς αυτή τη στιγμή η Εκκλησία μας μας βοηθά, επειδή βγήκαμε λόγω της αδυναμίας μας να κάνουμε την υποταγή στον Θεό, δηλαδή την νηστεία που διέταξε ο Θεός, εμείς θα την κάνουμε αυτή την νηστεία για να μπούμε στον Παράδεισο. Ο Αδάμ και η Εύα έφαγαν και δεν νηστέψαν, εμείς θα νηστέψουμε για να μπούμε. Αυτή είναι η σημασία της νηστείας που μας δίδει η Εκκλησία μας. Λέγει, παιδί μου, εσύ για να μπεις στον Παράδεισο χρειάζεσαι νηστεία. Να νηστέψεις. Και πρέπει οπωσδήποτε η νηστεία να είναι εις πρώτη ζήτηση, διότι ο Πανάγαθος Θεός λέγει ότι τούτο το γένος των δαιμόνων, λέγει, εν ουδενή εξέρχεται η μία προσευχή και νηστεία. Ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να φτιάξεις, λέγει, δεν φεύγει. Πιστοποιεί ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, ο ίδιος ο Θεός. Πιστοποιεί και σου λέγει, δεν ξέρεις εσύ τι είναι ο διάβολος. Σου λέγω εγώ ποιος είναι ο διάβολος. Είναι τέτοιος πεισματάρης, λέγει ο Θεός, που τρέμει την νηστεία, λέγει, και την προσευχή. Γι' αυτό να οχυρωθείτε, να οπλιστείτε, να αρματωθείτε με την νηστεία και με την προσευχή. Και όπως είπαμε και την περασμένη Κυριακή που είμαστε εδώ, να προσέχουμε ότι η νηστεία είναι δύο μέρη. Δεν είναι ένα μέρος το φαγητό. Είναι η νηστεία η οποία ακριβώς αφορά τούτο το τομάρι που λέγεται σώμα. Πρέπει να το νηστεύουμε και αυτό το σώμα. Δεν θα νηστέψεις μόνο το φαγητό, θα το νηστέψεις και το σώμα. Εκείνο το οποίο κάνουν οι περισσότεροι είναι ότι νηστεύουν το φαγητό και όμως δεν έχουν εγκράτεια. Τι να κάνει. Με ένα φτερόν, είπαμε, δεν πετά κανένα πουλάκι. Πρώτα-πρώτα. Θέλει δύο φτερούλια. Κανένα αεροπλάνο δεν πηγαίνει με μια φτερούλα. Καμιά βαρκούλα δεν πηγαίνει με ένα κουπί. Χρειάζονται δύο. Και εκείνος ο οποίος θέλει να πάει προσευχή του στον ουρανό, πρέπει να νηστεύει και το φαγητό, να νηστεύει και την εγκράτεια. Τότε μάλιστα. Τότε αναβαίνει η προσευχή σου στον ουρανό. Σήμερα ο άνθρωπος όμως έχει γίνει σάρκα. Οι επικούροι, οι ειδωλολάτρες μέσα στην Αθήνα που βασίλευαν, είχαν το σύνθημα. Φάγομαι, πίωμαι, αύριον γάρα αποθνίσκομαι. Φάτε, πιέστε, κάνετε ό,τι θέλετε, λέγει, γιατί αύριο θα πεθάνετε. Δεν είναι όμως έτσι. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να ακούσουμε τον Διογέννη που περπατάει μέσα στην αγορά μεσημέρι τον Ιούλιο και κρατάει ένα φαναράκι και γυρίζει. Ψάχνει από εκεί, ψάχνει από εδώ και πάει. Τον έξευραν οι Αθηναίοι τον Διογέννη. Του λέω, μα τι ζητάς, γέροντα, τι ζητάς? Ζητώ άνθρωπο, λέει. Καλά, αν τόσους ανθρώπους δεν βλέπεις μπροστά σου. Ζητώ άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι με δύο πόδια σήμερα, δύο χέρια και ένα κεφάλι. Δεν είναι άνθρωπος. Τίποτε άλλο. Ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει βάθος. Έχει καρδιά ανοιχτή. Έχει καρδιά καθαρή. Εκείνο το οποίο λέγει ο Κύριος μας. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται.
Αυτοί θα δούνε τον Θεό, εκείνοι που έχουν καθαρή καρδιά, όχι φθόνων, όχι μίσος, όχι έκθρα, όχι εκδίκηση, όχι ανταπόδοση μου έκανες θα σου κάνω. Εκείνο το οποίο χρειάζεται είναι να κάνουμε αυτό το οποίο έκανε ο Θεός μας. Πάνω στο σταυρό, σταυρό τρέχει το αίμα, η πόνη, η εγκατάλειψη, τα πάντα. Και εκείνος με μια λέξη φωνάζει, πατέρα μου συγχώρεσέ του, δεν ξέρουν τι κάνουν. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Μήπως αυτός που μας καταδιώκει, αυτός μας καταδιώκει. Μπήκε ο διάβολος μέσα του και μας καταδιώκει. Ο διάβολος που τον κάνει να μας καταδιώκει. Έχει μερικούς οι οποίοι έχουν και αξιώματα, έχουν και ευθύνες και έχουν και υφισταμένους, όχι προϊσταμένους. Έχουν πράγματα που δουλεύουν. Παίζουν των αυστηρών. Για τις αυστηρότητες θα κερδίσω. Δεν κερδίζεις με την αυστηρότητα, χάνεις. Ο λόγος ο γλυκής κερδίζει. Αυτό κερδίζει. Εάν έχεις γλυκύτητα στο στόμα σου και μεταδώσεις τον άλλον, τον έχεις κερδίσει. Δεν έχεις γλυκύτητα και έχεις αυτή που λες αυστηρότητα, έχασες και την ψυχή σου, έχασες και τον κόσμο που γίνονται εχθροί σου πάντοτε. Όσοι πιέζονται πάντοτε θα κάνουν ανταρσία. Όσοι πιέζονται θα κάνουν ανταρσία. Ήταν μία περίπτωση ενός βασιλέως της Αντιόχειας που έλεγε το Σέλευκος. Ένας ευσεβέστατος άνθρωπος, αγαπούσε το κράτος του, αγαπούσε τους υπηκόους του, εφρόντιζε για αυτό το πλήθος του κόσμου και ξαφνικά σηκώνονται και κάνουν ανταρσία να το ρίξουν. Τον παίρνει η λύπη του βασιλέα, κλείνεται μέσα στο δωμάτιο, έρχεται η νύχτα, κατεβαίνει από το παλάτι του και πιάνει το δρόμο, βγαίνει έξω από την πόλη και φεύγει. Ανοίχτε καλέ. Έχεις την πάζα σου. Πήρε το δρόμο και έφτασε σε μια ακρογιαλιά περπατώντας όλο το βράδυ. Με την αγωνία, με την λύπη, με την στενοχώρια, λέγε τι τους έκανα. Τους έχω τόση χαρά, τους έχω τόση ευλογία, λέει, από τον Θεό. Αυτοί έπιασαν τα μαχαίρια, βγάλανε τα σπαθιά και τρέχανε μέσα στο παλάτι για να τον έβρουν, τρέχανε μέσα στην πόλη για να τον έβρουν και ξαφνικά είδανε τα πατήματά του. Παίρνουν εκείνα τα πατήματα και βγαίνουν. Και φτάνουν στην ακρογιαλιά. Βλέπουν ένα πλάσμα να κάθεται και αυτοί τρέχουν γρήγορα για να δουν ποιος είναι. Α, είναι ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς μόλις τους είδε όμως, έπεσε προύμη τα χάμου και έκλαιγε. Όταν φτάσαν αυτοί εκεί, σε μια στιγμή, βλέπουν τον βασιλιά τους σε τέτοια αθλία εγκατάσταση, ντυμένος με κάτι παλιόρουχα τα οποία βρήκε μπροστά του, έτρεμε από το κρύο, από την αγωνία και μόλις τον είδανε συγκινηθήκανε. Λέει, μα αυτός είναι ο βασιλιάς μας. Τον πιάνουνε, τον σηκώνουνε, πέφτουνε στα πόδια του, ζητούνε να τον συγχωρήσει και τον πιάνουν από το χέρι και τον παίρνουν μέσα στο παλάτι και τον βάζουν στο θρόνο του. Και αναστατώνεται όλη η Αντιόχεια, διότι ο βασιλιάς ανέβηκε πάλι στο θρόνο. Αυτός είναι ο Χριστός μας. Τον είδαμε πάνω στο σταυρό που είναι γυμνός, που είναι εγκαταλελειμμένος, χωρίς το βασιλικό του στέμα, όπως ο Σέλευκος. Αλλά πέσανε εκείνοι στα πόδια του βασιλιά και σώθησαν. Πρέπει να πέσουμε κι εμείς στα πόδια του βασιλέως μας, του βασιλέως των βασιλέων. Και να ζητήσουμε να μας συγχωρέσει, να τον ανακηρύξουμε βασιλέα επάνω στο θρόνο του, για να μπορέσει να μας πάρει στη βασιλεία του την υποράνιο. Αμήν. Τελειώσαμε.